Και θα πάμε στον Μάρκο Ασονίτη που περιμένει την σειρά του, ο προπονητής της ΑΕΛ. Coach Ασονίτη, μια μεγάλη νίκη σήμερα για την ομάδα σας, η οποία μάλλον εξασφαλίζει και τα play-off αν χάσει ο Αχιλλέας μεθαύριο από τον Κεραυνό. Πόσο σημαντικό είναι η ομάδα σας μετά από τόσα χρόνια να πετύχει επιτέλους εδώ στα play-off, πώς σας κάνει αυτό να αισθάνεστε? Καταρχήν, ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Απολλώνα που ήταν πολύ ανταγωνιστική. Το θέλαμε πάρα πολύ. Τα τελευταία δύο παιχνίδια πιστεύω με Κεραυνό και ΑΕΚ δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε μες στους μεγάλους πλέον. Από εκεί και πέρα δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι και τα καταφέραμε. Ήταν ένας μεγάλος στόχος που μπράβο σε όλους. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, μπράβο στη διοίκηση και πάνω απ' όλα στον κόσμο μας σήμερα, γιατί πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στις δυσκολίες που είχατε φέτος με τους δύο Αμερικανούς σας, ειδικά τον Μάνινγκ Γκολτ που είχε εκείνο το επεισόδιο στην Λευκοσία, του επιτέθηκαν και αναγκαστήκατε να αλλάξετε δύο ξένους. Πώς καταφέρατε να κρατήσετε την ομάδα σε ένα καλό επίπεδο και να συνεχίσετε θετικά και να φτάσετε τελικά πολύ κοντά στην 8η θέση? Εντάξει, τα ξανάπα, θα τα ξαναπώ. Είναι θέμα διοίκησης. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια συσπήρωση από την ομάδα της ΑΕΛ, από τη διοίκηση, από όλους. Και το ξαναείπα ότι αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα μέναν τουλάχιστον με ένα ή δύο ξένους. Καταφέραμε, βρήκαμε δύο παιδιά, το Ντιάντζελο σαν πέντε, που αλλάξαμε εντελώς τη φιλοσοφία μας στο παιχνίδι. Βρήκαμε λύσεις στο ζωγραφιστό. Έχουμε σημείο αναφορά στο πέντε πλέον. Και από εκεί και πέρα φέραμε ένα ψηλό point guard. Όπως είδες, μπορούμε να αλλάξουμε από το 1 μέχρι το 4. Ωραία, τα καταφέραμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την νίκη σήμερα. Και νομίζω εξασφαλίσαμε την είσοδο μας στα play-offs. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Η 8η θέση μπορεί να ακούγεται χαμηλά, όμως με βάση αυτά που πέρασε η ΑΕΛ και το τι είχε να αντιμετωπίσει και πώς πήγε η χρονιά, είναι επιτυχία αναμφίβολα. Στα play-off όμως, πολύ πιθανόν, εφόσον κλείσετε την δουλειά, να αντιμετωπίσετε είτε την ΑΕΚ είτε τον Κεραυνό. Μπορεί η ΑΕΛ να πάει πιο μακριά φέτος? Κοιτάξτε, καταρχήν μπορεί να είναι και η 7η θέση. Μένει ακόμα ένα παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και από εκεί και πέρα, σε τριπλή ισοβαθμία με ανόρθωση ή αχιλλέα, έχουμε τους πόντους της διαφοράς. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος. Μπορεί να είναι η ΑΕΚ, μπορεί να είναι ο Κεραυνός. Η ΑΕΛ έχει δείξει ότι μπορούμε και στα δύσκολα. Από εκεί και πέρα, δουλειά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Αισιοδοξείτε, και τελευταία ερώτηση και σας αφήνω, ότι θα κρεμάσει σύντομα η ΑΕΛ άλλο ένα μπάνερ εδώ ψηλά στο Σολομονίδης? Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή που θα διεκδικήσετε τον τίτλο? Εντάξει, φέτος θεωρώ ότι είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σίγουρα, όσο η διοίκηση και ο κόσμος είναι δίπλα μας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτή την ομάδα. Coach, ευχαριστώ πολύ. Να σας αφήσω. Θα έρθει και ο Πίγκραμ, από ό,τι ξέρω. Θα το φέρετε. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.